Κυρία Ρέτζο, το μήνυμα του Κομμουνιστικού Κόμματος για την Κυριακή. Ξέρετε, αυτές τις μέρες είναι σε εξέλιξη κάποια πράγματα που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη θρηνούν ένα συνάδελφό τους, ένα 42χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του επειδή δεν τηρούνταν στοιχειώδη μέτρα υγείας και ασφάλειας. Το Συνδικάτο Μετάλλου δίνει μάχη για να επεκταθεί η συλλογική σύμβαση εργασίας που έχει υπογραφεί μετά από αγώνες και συναντάει την άρνηση της Υπουργού Εργασίας και λέει ότι δεν θα ισχύσει η συλλογική σύμβαση, και το λέω επειδή το ανέφερε ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του, γιατί δήθεν δεν είναι αντιπροσωπευτική ή δεν απασχολεί μόλις το 51% των εργαζόμενων στον κλάδο η Εργοδοτική Ένωση που υπέγραψε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Το δεύτερο είναι η αγωνία 1.300 περίπου εργαζόμενων στην Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίοι, πάνω από τα κεφάλια των οποίων κρέμεται η δαμόκλειος πάθη της απόλυσης, γιατί υπάρχει κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κλάδος που διαχειρίζεται τα κόκκινα δάνεια να αποσχιστεί και να περάσει στα φαντς. Το τρίτο είναι ότι ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων κάλεσε εδώ και πήγανε σαν καλοί μαθητές και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ και το ΠΟΤΑΜΙ για να τους υπαγορεύσει το μάθημά τους για την επόμενη μέρα, για τις 27. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι στις 26 του μηνός αναμετριώνται δύο κόσμοι, δύο σχέδια. Το σχέδιο που έχει τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών και την υπογραφή και του ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λέει, το σχέδιο λέει ότι θα πρέπει να δουλεύουμε μέχρι 12. Μπορούμε να δουλεύουμε μέχρι 12 συνεχόμενες μέρες, μέχρι 13 ώρες την ημέρα. Ότι οι συνταξιούχοι θα πρέπει, λέω για την ενεργό γύρανση κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δουλεύουν μέχρι τα βαθιά γεράματα για να ενισχύσουν την πενιχρή σύνταξη. Και επειδή ακούστηκε εδώ το ζήτημα της υγείας, υπάρχει κι άλλο ένα γεγονός που πέρασε στα ψηλά, είναι ότι η μονάδα εντατικής θεραπείας του Νίμιτς πάει για κλείσιμο, επειδή απολύθηκε ένας συνάδελφος συμβασιούχος και άλλος εξαιτίας της εντατικοποίησης. Την τελευταία τριετία έχει μειωθεί ο προϋπολογισμός ο κρατικός για τα δημόσια νοσοκομεία κατά 800 εκατομμύρια. Στο πρόγραμμα σταθερότητας που κατέθεσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και βέβαια τα αποτελέσματα θα τα δούμε μετά τις εκλογές, προβλέπεται νέο πετσόκομμα των κρατικών κονδυλίων στις δαπάνες για την υγεία και την παιδεία. Το ένα λοιπόν σχέδιο που αναμετριέται είναι αυτό, και το άλλο είναι το σχέδιο που λέει ότι οι ανάγκες των εργαζόμενων, των νέων ανθρώπων, των ανέργων πρέπει να έρθουν στο προσκήνιο και μπορούν να έρθουν μόνο ενισχύοντας αποφασιστικά σε όλες τις κάλπες και στους δήμους και στις περιφέρειες και στην Ευρωβουλή το Κομμουνιστικό Κόμμα, που έχει σχέδιο και πρόταση με κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων, που αφορά και το σήμερα και το αύριο και το παρόν και το μέλλον. Αρκεί να αποφασίσουν να κάνουν το βήμα, και εμείς είμαστε αισιόδοξοι, και περισσότερο αισιοδοξία μας γέννησε και η μεγαλειώδης συγκέντρωση που είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα στο Σύνταγμα στις 22 Μαΐου. Κυρία Ρέτζο, περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη συμμετέχει σε μια διαδικασία στην οποία έχει δει στα απέναντι σε όλο αυτό το οικοδόμημα, το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες έχει φέρει την Ευρώπη σε μια διαφορετική κατάσταση από ό,τι ήταν μετά τον πόλεμο. Και επιβεβαιώνεται, γιατί αυτό στο οποίο αναφερθήκατε πριν, ότι είναι εσωτερική ατζέντα, δεν είναι εσωτερική ατζέντα, είναι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκμπορεύονται από εκεί, εξειδικεύονται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιούνται από τους δήμους και τις περιφέρειες. Για παράδειγμα, το ζήτημα για τον κατώτατο μισθό, και επειδή εδώ τώρα η υποκρισία περισσεύει, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που ενεργοποίησε τον νόμο Βρούτσι και με υπουργική απόφαση και όχι μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων θα καθορίζεται ο κατώτατος μισθός. Είναι οι σοσιαλδημοκράτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προτείνουν ο κατώτατος μισθός να είναι στο 60% του μέσου μηνιαίου μισθού, δηλαδή στα
όρια τις φτώχειας. Τώρα είναι σαφές ότι πέφτουν οι μάσκες. Αυτό τώρα να χτυπηθεί ο μοναδικός τρόπος για να αντιπαλέψουν οι λαοί αυτές τις κατευθύνσεις είναι η αποφασιστική ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος στις εκλογές. Γιατί επιπλέον, και επειδή δεν τέθηκε καθόλου στην ατζέντα αυτό προεκλογικά, εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους για τη χώρα μας η βαθύτερη εμπλοκή της στα σχέδια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Έχουμε και σε εξέλιξη αυτά που γίνονται με την Τουρκία. Πραγματικά δεν το επιτρέπει ο τηλεοπτικός χρόνος που είναι αδυσόπιτος. Αλλά εδώ υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες, γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ καλλιεργεί τον εφησυχασμό, μιλάει για τζούφιες γεωτρήσεις, ενώ η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα και παρουσιάζει και έχει σοβαρότατες ευθύνες. Στόχος για το Κομμουνιστικό Κόμμα. 10 δευτερόλεπτα. Όσο πιο ψηλά και να γκρεμιστεί από την τρίτη θέση η Χρυσή Αυγή, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί να γκρεμίσει και να τσακίσει το φασισμό. Όσο περισσότεροι δήμαρχοι κομμουνιστές, όσο περισσότεροι εκλεγμένοι κομμουνιστές στην Ευρωβουλή και στις περιφέρειες.